Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά και παράλογα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη σκιαγραφούν οι αποκαλύψεις των αστυνομικών που ανακοίνωσαν και επίσημα την εξιχνίασή του. Η άτυχη ερευνήτρια έφερε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και το πρόσωπο. Ο δολοφόνος την παρέσυρε 2 φορές με το αυτοκίνητό του, κακώς στα χέρια από την προσπάθειά της να αμυνθεί στις μαχαιριές που δέχτηκε, ενώ πέθανε από ασφυξία και βιάστηκε λίγο πριν ο δράστης την πετάξει από το φρεάτιο στη στοά του γερμανικού καταφυγίου. Σύμφωνα με τις ισχυρισμούς του δράστη, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της, την τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και τη μετέφερε στο φρεάτιο εξορισμού του πολεμικού καταφυγίου, όπου την απέρριψε αφού προηγουμένως τη βίασε. Την εκδοχή του σεξουαλικού εγκλήματος είχαν αρχίσει να εξετάζουν οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις των ιατροδικαστών. Έφερε σημάδια βίας, εγκληματικής ενέργειας και πιθανή σεξουαλικής κακοποίηση. Πρόκειται για ένα από τα πλέον ιδεχθή και ανεξήγητα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα και έμελε να κοστίσει τη ζωή σε μια επιστήμονα διεθνούς κύρους και αναγνώρισης που βρέθηκε στο νησί για ένα συνέδριο. Απολαμβάνοντας τη φύση και τους περιπάτους που έκανε συχνά στα ταξίδια της στην Κρήτη, έμελε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το δολοφόνο. Στο ίδιο σημείο στο οποίο κατά τραγική ηρωνία στάθηκε και ο γιος της, μιλώντας στο φακό της Κρήτη TV για τη μητέρα του και τη μυστηριώδη εξαφάνισή της. I was rousted yesterday early in the morning to the news that she wasn't there. Από εδώ μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήταν στην έρευνα και δεν συμβιβάστηκαν με την ιδέα ότι μια επιστήμονας βιολόγος που ήρθε στη χώρα για να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο συνέδριο θα μπορεί να παραμένει για πολύ καιρό αγνοούμενη. Ο 27χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι την επέλεξε τυχαία. Τη χτύπησε 2 φορές με το αυτοκίνητο, την έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ έχοντας χάσει τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο φρεάτιο όπου ολοκλήρωσε την αρρωστημένη πράξη του. Όπως είπε, έβαλε και πάλι την παλέτα που κρύβει την είσοδο του φρεατίου στη θέση της και πήγε στο γειτονικό νεκροταφείο όπου έπλυνε το αυτοκίνητο και καθάρισε το αίμα της 60χρονης από πάνω του πριν επιστρέψει ατάραχο στο σπίτι του. Με βάση της ανάλυσης του υλικού, εστιάσαμε τις έρευνές μας στην περιοχή, σκιαγραφίσαμε το προφίλ του δράστη, προσδιορίσαμε το εύρος των υπόπτων και προχωρήσαμε σε στοχευμένες προσαγωγές ατόμων. Αποτυπώνοντας και αποκωδικοποιώντας με λεπτομέρεια κάθε ίχνος και κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί εκμεταλλεύσιμο, έτσι ώστε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση, στον εντοπισμό και στη σύλληψη του δράστη. Στοιχεία που οδήγησαν τους αστυνομικούς στα ίχνη του ήταν πρώτα απ' όλα τα βίντεο και οι πληροφορίες ότι ο 27χρονος είναι ο μόνος που ήξερε κάθε πιθαμή του καταφυγίου, ενώ στο παρελθόν είχε προβληματίσει με τη συμπεριφορά του, χωρίς όμως να συλληφθεί. Το πρώτο έβριμα των αστυνομικών που οδήγησε στη γρήγορη εξιχνίαση του εγκλήματος ήταν τα φρέσκα ίχνη από τα ελαστικά του αυτοκινήτου του. Πολύ γρήγορα, σε υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος στην περιοχή, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του να κινείται στην περιοχή. Η σάρωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντόπισε το στίγμα του 27χρονου στην περιοχή και οδήγησε στην απόφαση των αστυνομικών να τον προσάγουν, φτάνοντας στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος έπεσε σε αντιφάσεις όταν αρνήθηκε ότι βρισκόταν στην περιοχή. Όταν πληροφορήθηκε τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, ομολόγησε με τον πλέον κοινικό τρόπο κάθε πτυχή της υπόθεσης. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του θύματος, να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας επέδειξαν από την πρώτη στιγμή των ερευνών και την υποδειγματική συμπεριφορά τους σε όλο το στάδιο της προανάκρισης.